τις 28 του Γενάρη του 2018. Είναι ένα απογευματάκι εδώ στην Κατερίνη και έχουμε έρθει στο φίλο μας τον Τέλη. Πάντα τραβάει ένα βιντεάκι κάθε χρόνο, το έχει έτσι για ενθύμιο, πριβέ. Και επειδή δεν έχει, είναι άβολα και συντεράστια, του έχουμε έρθει κάτω στο δρόμο, εδώ σε ένα χωράφι και θα του κάνουμε μια πριβέ πεταξιά από εδώ. Λοιπόν, σε λίγο θα ανέβει στην ταράτσα, θα βγάλει και τα πουλιά και θα δούμε την ακίνηση. Πάμε Τέλη! Πήρε και το μήνυμα, το λέω μου είναι πίσω από την κολόνα. Και θα ξεκινήσει τώρα. Λογικά τα πουλιά θα φύγουν πίσω. Έχει μια μέρα ηλιαρή, μεγαλανάδα. Και είναι μεσημεράκι. Στην καρδιά του χειμώνα. Κάνει μια ανοιξιάτικη ημέρα εδώ στην Κατερίνη. Δεν φυσάει καθόλου άπνοια και έχουμε και γαλανάδα. Ό,τι χειρότερο για τα σταθιά. Αλλά από ό,τι ξέρω έχει ασπλουδερά περιστέρια και καραμπέρια. Θα δούμε, θα δείξω. Αυτό είναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο στον Τέλη. Πολύ καλός, όπως πάντα. Ταμπέλας. Ο Τέλης με τις περιστερούκλες του. Λοιπόν, και έχει και κάτι τσινιά. Φοβερά, να όπως αυτός εδώ τσινής. Βάζει και καρακανάτης. Και άμα ανοίξω το πλάνο τώρα, ήρθαν από πάνω μας τα περιστέρια. Θα δούμε εδώ και τα καραμπέρια του είναι. Ωραία, λέω τα καραμπέρια. Πήγα γρήγορα πάνω, ναι. Συγγνώμη, παιδιά. Εδώ αυτά είναι, ναι. Εδώ γράφει Τέλης, ναι. Έχει αδυναμία στα καραμπέρια. Τι να κάνω. Ειδικά εδώ η περιοχή, όπως και ο Βόας, έτσι και ο Τέλης. Αλλά και τα τζινιά του είναι, νομίζω, υπέροχα. Λοιπόν, αφήνουμε και αυτό το τζινί και πάμε στα ασπλουδερά. Πω, τι καραμπέρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τελείως ακίνητο και όρθιο. Μας έκανε πάσα στο άλλο, θα πάω και στο άλλο. Αυτό είναι τζινί. Θα με πάει όμως ένα τσαπάρι, πιστεύω. Να το, αυτό εδώ το σουλούπι, σουλούπι είναι αυτό. Μπράβο του, μπράβο του. Είναι καλός, πάρα πολύ καλός, παιδιά. Και τα πουλιά πάρα πολύ νευρικά. Φτάσανε να έχουν περάσει τιμές αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάτσε να ζουμάρω πάλι. Όλο πάνω στα καραμπέρια πάει φακός. Έχουν απλώσει, έχουν σκορπίσει τα πουλιά. Πετάνε σε μονά και διαδούλες. Να. Εδώ έχουμε μια τριάδα. Στο αφιενικό, τελείωσε από πάνω μας. Και βγάζουν αυτή τη φτερουγισιά. Για να ανοίξουμε λίγο το πλάνο. Πάμε λίγο πιο κάτω να πιάσουμε και κανένα άλλο. Ένα καραμπέρι βλέπω πάλι. Είπαμε εδώ πέρα σήμερα θα βλέπουμε πολλά καραμπέρια. Τι να κάνουμε, έχει αδυναμία στα καραμπέρια. Για να δούμε τώρα, έχουμε γυρίσει ανάποδα. Να, ένα τζινί έπιασα. Κατά λάθος, ε. Τώρα τραβάω στο σβήσιμο και λέω ότι όπου κάτσε σε κάνα περιστέρι. Να, και κάτσε σε ένα τζινί. Τζινοειδές βέβαια, δεν ξέρω τι είναι. Με τέρμα τέρμα ζουμ και έχουν καρφώσει. Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω αυτό το ύψος. Πραγματικά δεν μπορώ. Αν δεν είχε ήλιο δεν βλέπαμε τίποτα. Ένα περιστέρι όμως μόνο. Έχουν ανοίξει και πολύ, έχουν σκορπίσει έτσι. Να τον αφήσω. Πάντα θα τα αφήνω όμως εγώ και ας τα χάσω. Εκεί μέσα είναι. Κάτσε να κάνω και μια τελευταία προσπάθεια. Να τα πω από αυτά που έχουν. Αυτά έχουν φύγει και πλάγια. Για να δω ένα δύο περιστέρια. Μύγες. Βέβαια δεν ξέρω αν έχει και νόημα τώρα που τα τραβάω, παιδιά. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτό. Στην τηλεόραση πώς θα, τι μπορεί να καταλάβει ο άλλος όταν έχουν πάει τόσο πολύ ψηλά τα περιστέρια. Βλέπουμε ένα πράγμα σαν πανί έτσι. Και αυτό είναι επειδή στο βαράει ο ήλιος, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση να βλέπουμε αυτά. Ούτε με συννεφιά, ούτε με τίποτα. Και είναι και τζινιά, ρε φίλε.
Ναι, εδώ κάνει δουλειά ο ήλιος. Άλλες φορές τα καταπίνει, τώρα όμως σε αυτή την περίπτωση τα δείχνει. Θα το αφήσω όμως, τελειώνει εδώ η πεταξιά μου, στο υπέρ πέραν. Σιγά σιγά θα αφήσω το ζουμάρισμα. Να δείτε και πού. Να πάρετε μια γεύση δηλαδή που είναι. Λοιπόν, τα κατάπιε ο ουρανός. Κάτσε να δούμε και τον ίδιο τώρα τον τέλει εδώ. Τι κάνει, ναι, δεν τον έχω δείξει καθόλου, να τον ζουμάρω λίγο. Νάτος. Χαλάρος, καπνίζει τσιγάρο. Πίσω από τα κλαδιά, πίσω από τη σικιά είναι. Του αρέσει και αυτού εκεί που πήγαμε. Τέλει! Θα έρθουνε ρε από εκεί πάνω. Θα έρθουνε λέω από εκεί πάνω. Πιστεύεις? Ωραία, όποτε γουστάρεις εσύ δεν σε πιέζω. Έτσι, θα κάνεις την επιστροφή. Το ύψος το έχουν τώρα τα πουλιά. Ό,τι γουστάρεις, και 2 και 5 και 10 και μισή ώρα να τα αφήσεις. Όχι, καλά είμαστε, εντάξει. Έγινε, άντε, εγώ κλείνω τώρα και περιμένω την επιστροφή. Δεν μπορώ εκεί πάνω να κάνω τίποτα, φιλέ. Έγινε, φιλέ. Πάμε για επιστροφή, τελεί. Ναι. Φωνάζουμε δυνατά γιατί είμαστε μακριά, έτσι. Τουλάχιστον 100 μέτρα απόσταση. Και τον ζουμάρω για να βλέπουμε τι γίνεται εκεί πάνω. Να βγάζει το γιακαντή τώρα. Για να δούμε, ρε γάμο. Θα πέσουν αυτά από εκεί τώρα. Πραγματικά έχω περιέργεια και το χρόνο που θα πέσουν. Για να δούμε. Αυτό ήταν το κάλεσμα. Πάμε ψηλά. Καλά, δεν βλέπω τίποτα πάνω. Μπράβο, μπράβο. Όλα έρχονται. Τα φρένα να πιάνω. Δεν μπορεί να σκώσει τη μηχανή, ναι. Τι έγινε. Συναρπαστικό πεσόπρο, παιδιά, πραγματικά συναρπαστικό. Δεν έχουμε σταματήσει καθόλου, καθόλου. Και από την πίσω μεριά. Ναι, εκεί που πήγανε τώρα έρχονται από διάφορες κατευθύνσεις. Κοίτα αυτός από που ήρθε. Ω, από τζινής. Ανεβήκαμε λοιπόν και στην ταράτσα και πάμε λίγο μέσα να δούμε εδώ την ομάδα του φίλου μας του Τέλη. Άπαντες παρόντες. Και πάμε και στα κοντινά μας. Ναι, είναι κουκλιά. Κουκλίστηκα Περιστέρια. Να και τα σουλούπια εκείνα που φαινόταν στο υπέρ πέραν. Τα σπλουδερά δηλαδή, αλλά είναι και καραμπέρια. Ένα σουλουπί θυμάμαι και ήταν πάνω. Σουλούπι, σουλούπι. Ναι, αυτό εδώ πρέπει να δω. Και τα άλλα είναι τα κλασικά, τα καραμπέρια που φαίνονται σχεδόν σαν σουλουποειδή. Ναι, καραμπέρια έχει αρκετά. Κι άλλο εδώ, καραμπέρι δεν ακλεί. Κι άλλο καραμπέρι εδώ πέρα, κάνω το καραμπέρι. Κι άλλο εδώ, ναι, είπαμε, είναι ο καραμπέρια κι αυτό. Να τα όλα έχουν φτερά, άμα έχουν άσπρα φτερά. Όλα τα Περιστέρια του. Μπράβο. Είναι και μερικά έξω. Βάλε και αυτά που είναι έξω, Τέλη. Να τα, ναι. Και αυτός καραμπέρις ήταν που είναι έξω. Λοιπόν, είναι μια εικόνα πολύ καλή και είναι... Ο Τέλης είναι, παιδιά, θα θυμάστε και από παλιά. Είναι από αυτούς τους περιστράδες που κάνω κέφι που γουστάρω. Είναι μερακλής. Αυτά λέει όλα. Βλέπετε το κουμάσι αστράφτη. Κάθε μέρα τα καθαρίζει από ό,τι μου είπε. Πραγματικά έτσι πρέπει να είναι όλοι οι περιστράδες. Θα το λέω σε όλα μου τα βίντεο που βλέπω τέτοια κουμάσια, θα το λέω. Έτσι πρέπει να είμαστε. Γιατί φαίνονται και πιο όμορφα τα Περιστέρια μέσα. Λοιπόν, και με αυτή την εικόνα εδώ, την κλασική που δείχνω όλο το κοπάδι, κλείνει και η αυλαία μας για το 2018. Τέρι, μπράβο ρε φιλαράκι, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, έκανες τη μεταξιά σου στη Μάγκη, τα πήγες στα πουλιά που εκεί που δεν πάνε εύκολα οι βούτες, πραγματικά, πού να πω, στο υπέρ πέρα να πω, όπου και να πω. Είσαι τυχερός, γιατί ο ήλιος, ειδικά τα καραμπέρια και το παρδαλό, ένα από το μοναδικό αυτό το ωραίο το σουλουπάκι, φαινόταν πάνω, ναι, από το σαϊνά μου το έπαιρνε. Ναι, ναι. Λοιπόν, τα Περιστέρια σου φανήκανε πάρα πολύ ωραία και πιστεύω αρέσανε και στους όλους τους θεατές. Λοιπόν, τους άρεσε η εικόνα, έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Εντάξει, ο πιστεύω καθένας, να τους άρεσε ο Παναγιώτη. Ναι, ναι. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά και άλλα, πιστεύω για το ενθύμιο αυτό που μου είπες ότι θες να έχεις, το έχεις πετύχει.
Και βλέπω ότι κάθε χρόνο πάσε καλύτερα. Από μένα συγχαρητήρια, ρε φίλε. Ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά. Πιστεύω να άρεσαν τα περιστέρια μου στον κόσμο. Αυτά μου αρέσουν, αυτά περπατάω και κάθε χρόνο προσπαθούμε για καλύτερα. Μπράβο, ρε φίλε. Και του χρόνου να είσαι καλά και να τα δούμε τα ίδια, αλλά καλύτερα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη, να είσαι καλά και ευχαριστώ που μας έκανες την τιμή. Έγινε, γεια σου, γεια σου, φίλε.